μαζί και πάλι φίλοι μου και θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο τον Σολάρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι και καλή χρονιά με την ευκαιρία. Καλό μεσημέρι και καλή χρονιά από τις όμορφες Κυκλάδες. Για πες μας, τι νέα έχουμε από εκεί? Εδώ τα νέα είναι λίγο περίεργα. Έτσι είναι λίγο... Έτσι έμαθα. Δεν έχουμε τις τρελές αγελάδες, έχουμε τις νεκρές αγελάδες εδώ στις Κυκλάδες. Και ταύρους, Και ταύρους. Μάλιστα. Καθώς το τελευταίο καιρό όλο και πληθαίνουν τα περιστατικά με τα νεκρά ζώα που ξεβράζει η θάλασσα στα νησιά μας εδώ στις Κυκλάδες. Το πρώτο νεκρό ζώο ήταν ένας νεκρός ταύρος που ξεβράστηκε στην παραλία του Γαλισσά την περασμένη Τετάρτη. Το νεκρό βοηθήσε το πείσαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι κειδοποίησαν τις τοπικές αρχές. Ενημέρωσαν το Λιμεναρχείο, όσο και το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον Αντιδήμαρχο τον κύριο Βουτσίνο, ο οποίος έδωσε εντολή σε συνεργείο του για την απομάκρυνση του ταύρου από την παραλία. Εικάζεται λοιπόν ότι ο ταύρος βρέθηκε στη θάλασσα, προφανώς εγκαταλείφθηκε από κάποιο φορτηγό πλοίο, τα λεγόμενα ζωάδικα που διενεργούν μεταφορές. Μεταφέρουν ζώα δηλαδή. Ναι, ζωντανών. Και τι, τα έριξαν στη θάλασσα, τι τα έκαναν? Προφανώς τα ζώα είχαν κάποια αρρώστια ή ήταν νεκρά και προκειμένου να τα ξεφορτωθούν τα έριξαν στη θάλασσα. Αν είναι δυνατόν. Το δεύτερο περιστατικό, γιατί είχαμε και δεύτερο περιστατικό και ακόμα και άλλα περιστατικά, δεκάδες περιστατικά θα έλεγα, και ακόμα εμφανίζονται και άλλα περιστατικά στην πορεία, ήταν στην Μεγάλη Κολυμπήθρα της Τίνου. Εκεί βρέθηκε μια νεκρή αγελάδα που και εκεί από ό,τι φαίνεται εικάζεται ότι πρόκειται για το ίδιο πλοίο. Να πούμε ότι πριν δύο μέρες ξεβράστηκε και άλλη μια αγελάδα εδώ σε άλλη μια παραλία της Ήρου. Πριν μια εβδομάδα είχε ξεβραστεί και μια αγελάδα στην Άξο. Και σήμερα πριν από λίγο έμαθα ότι έχει βρεθεί και μια αγελάδα στη Μήλο. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει κιόλας να κοιτάξουν με πιο ευαισθησία το συγκεκριμένο θέμα, καθώς όπως γνωρίζουμε η συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι και ό,τι και καλύτερη, θα έχουμε μόλυνση στις θάλασσες, θα έχουμε πάρα πολλά άλλα. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει... Υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως στην παραλία αυτή που σας είπα πριν, στη δεύτερη παραλία στη Σύρο, καθώς είναι δύσβατη περιοχή, με αποτέλεσμα να μην αναλαμβάνει ούτε το λιμενικό να στείλει κάποιους να μαζέψουν τη νεκρή αγελάδα. Ο Δήμος δεν μπορεί να πάει σε συγκεκριμένη περιοχή, το συνεργείο του Δήμου, που σημαίνει ότι θα υπάρχουν προβλήματα και πολύ φοβάμαι ότι το νεκρό ζώο θα μείνει εκεί. Μάλιστα. Τώρα να φύγουμε από τις νεκρές αγελάδες. Άσχημες εικόνες, φαντάζομαι, όσοι τα αντικρίζουν αυτά. Ακριβώς. Και θα πρέπει οπωσδήποτε οι αρμόδιοι να επιληφθούν του θέματος και να επιβληθούν και κυρώσεις. Ακριβώς. Θα πρέπει να βρουν πρώτα απ' όλα ποια ζώα πέρασαν, ποια πλοία πέρασαν μετά τις 27 Δεκεμβρίου του 2017, καθώς τότε εμφανίστηκε το πρώτο περιστατικό σε περιοχή της Νάξου. Και μετά να βρουν πόσα πλοία, έτσι, να υπάρχει καταμέτρηση των ζώων και να ακολουθήσει μια ολόκληρη διαδικασία. Βέβαια. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο για το οποίο θα ήθελες να μας ενημερώσεις. Έχουμε κάποια νέα εδώ από τη Σύρο. Έχουμε μια εκδήλωση που ετοιμάζει η τοπική οργάνωση και η Νόδε Κυκλάδων με αφορμή την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Θα έχουμε λοιπόν άρωμα Νέα Δημοκρατίας από τα παλιά στη Σύρο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες η κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κυρία Ντόρα Μπαγκογιάννη. Μετά λοιπόν την επιτυχημένη περσινή εκδήλωση με κεντρικό ομιλήτη τον κύριο Βασίλη Κικίλια, εδώ πέρα οι τοπικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας ήθελαν να ανεβάσουν ακόμα πιο ψηλά τον πύχη, φαίνοντας ένα δυνατό στέλεχος. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι πριν από λίγες ημέρες
υπήρξε μια τοπική κομματική συνεδρίαση που έπεσε το όνομα της Ντόρας Μπακογιάννη και από ό,τι φαίνεται η κυρία Μπακογιάννη θα πει το ναι και θα επισκεφτεί το νησί της Ήρου. Επίσης να πούμε ότι έχουμε κλειστό το αεροδρόμιο της Μυκόνου. Θα παραμείνει κλειστό, έχει ξεκινήσει δηλαδή, είναι κλειστό από χτες, από χτες 9 Ιανουαρίου μέχρι και τις 21 Ιανουαρίου, προκειμένου να γίνουν κάποια έργα βελτίωσης και αποκατάστασης του διαδρόμου από προσγείωσης. Να πούμε ότι το αεροδρόμιο της Μυκόνου είχε κλείσει τον περασμένο Νοέμβριο για περίπου 2 εβδομάδες, προκειμένου να αποκατασταθούν τεχνικά προβλήματα στο διάδρομο των 1.800 μέτρων, από τις οποίες οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στα 1.200 μέτρα και αύριο θα ξεκινήσει αποκατάσταση των υπόλοιπων 600 μέτρων. Ωραία. Καλώς Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ να σας ευχαριστήσω και να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και πάντα στις επάλξεις με το Κυκλάδες 24 να σου κλέβουμε ειδήσεις. Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι ωραία να μας κλέβουν ειδήσεις σοβαρά και αξιόπιστα μέσα όπως είναι το κανάλι σας και η εκπομπή σας. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά. Το ίδιο και το δικό σου μέσο ενημέρωσης, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Φίλοι μου, μην με παρεξηγείτε που με βλέπετε να ασχολούμαι με το κινητό. Έχουμε μία ανακοίνωση εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί να με βοηθήσει και ο Γαβριήλ. Να βγάλουμε και μία φωτογραφία στον αέρα. Είναι μία αναζήτηση από τη Φιλοζωική Εταιρεία και την κυρία Σεβαστή Τσατάρου Γερακιού, όπου μας ενημερώνουν εδώ ότι ένα σκυλάκι που ακούει στο όνομα Σάντος ταξίδεψε από Κάλυμνο για Ρόδο χθες. Έχει μείνει σε σπίτι φιλοξενίας κοντά στην περιοχή του παλιού καταστήματος Lidl, στην περιοχή της Ρόδου της Καλυθέας. Το βλέπετε και στους δέκτες σας. Και παρακαλούν τους φίλους που μένουν στη Ρόδο για τη βοήθειά τους. Έφυγε από την περιοχή, λέει, το ζωάκι και δεν γνωρίζει τη Ρόδο. Ο Σάντος είναι τσιπαρισμένος και θα ταξίδευε αύριο το πρωί για Γερμανία. Επίσης μας δίνει η Φιλοζωική εδώ ένα τηλέφωνο για όποιον το εντοπίσει. Για τη Ρόδο είναι το 694-40-50-59. 694-40-50-59 για τη Ρόδο και για την Κάλυμνο είναι 695-59-84-291. 695-59-84-291 για την Κάλυμνο. Κάποια κυρία, λέει μάλιστα εδώ η ανακοίνωση, το είδε να περιφέρεται στην περιοχή ανάληψης και στο πάρκο του Ροδινιού. Αυτός είναι λοιπόν ο μικρός Σάντος. Μακάρι κάποιος να τον εντοπίσει και γι' αυτό ασχολήθηκα λίγο με το κινητό για να μην σβήσει, να μπορέσω να σας μεταφέρω την ανακοίνωση αυτή. Να συνεχίσουμε όμως με άλλα θέματα της επικαιρότητας, φίλοι μου. Θα πάμε τώρα στη Μυτιλίνη, όπου ένα πολύ έξυπνο αλλά και πολύ καλό και εξυπηρετικό τρόπο βρήκαν εκεί οι τοπικές αρχές, ώστε να εξυπηρετούνται οι φοιτητές οι οποίοι σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ο εξής. Ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τη στιγμή που σταμάτησε η προσέγγιση του πλοίου της άγονης γραμμής στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης έρχεται να επιλύσει το υπεραστικό κτέλ της Λέσβου, ανακοινώνοντας τη δρομολόγηση 2 υπερσύγχρονων λεωφορείων στη γραμμή Μυτιλίνη-Θεσσαλονίκη. Όπως εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών κ. Ξενάκης, όταν το πλοίο της άγονης γραμμής έφτανε από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου στην Καβάλα, τότε οι επιβάτες έπρεπε να παραμένουν εκεί και να ταλαιπωρούνται επί 8 ή 9 ώρες συνεχόμενα, προκειμένου να πάρουν το λεωφορείο για Θεσσαλονίκη. Ήδη το κτέλ της Λέσβου, όπως μας λέει, ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει 2 νέα λεωφορεία για το συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό μας λέει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Ξενάκης. Και έτσι, οι επιβάτες που χρησιμοποιούν το πλοίο της γραμμής για Καβάλα, είτε είναι από Χίο, δεν θα ωφεληθεί μόνο η Χίος λοιπόν, είτε από Σάμου, είτε από Λέσβο ή Λίμνο, θα μπορούν να κλείνουν θέσεις ώστε να επιβιβάζονται στο λεωφορείο που θα ξεκινά από τη Λέσβο και μόλις φτάνουν στην Καβάλα να μεταφέρονται οδικώς, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχη γραμμή θα υπάρχει και από τη συμπρωτεύουσα προς την Καβάλα, όπου το λεωφορείο θα φτάνει μισή ώρα πριν την αναχώρηση του πλοίου, ανέφερε ο κύριος Ξενάκης. Το πρόγραμμα των δρομολογίων καθώς και οι τιμές των εισιτήριων θα ανακοινωθούν σύντομα και πάμε να ακούσουμε τον ίδιο τι μας είπε. Ναι, κύριε Φίκαρη, χαίρομαι ειλικρινά γιατί με μια απόφαση του κτέλ της Λέσβου οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν, γνωρίζοντας το πρόβλημα που υπάρχει μετακίνηση των φοιτητών, με τη μετακίνησή τους και από τη Χίο και τη Λέσβου, αλλά και από τη Λίμνο προς Καβάλα, με την άγωνη γραμμή δηλαδή, ότι τα παιδιά μπαίνουν μέσα στο πλοίο, βγαίνουν στην Καβάλα. Και πρέπει από Καβάλα, βέβαια, οι περισσότεροι πάνε προς Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουν γύρω στις 8-9 ώρες στην Καβάλα για να πάρουν το δρομολόγιο που έχει το κτέλ της Καβάλας
μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Αποφάσισαν λοιπόν αυτοί και εμείς τους εγκρίναμε και κάναμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να γίνει για περιφερειακή, διανομαρχιακή υπεραστική γραμμή, που σημαίνει ότι το λεωφορείο του ΚΤΕΛ από τη Λέσμο που θα φεύγει, θα μπαίνει στο πλοίο μαζί με τους φοιτητές, θα βγαίνουν στην Καβάλα και αυτομάτως θα επιβάζονται στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Λέσβου πλέον για να φεύγουν για τη Θεσσαλονίκη. Και έχουν τακτοποιήσει και έτσι τα δρομολόγια από το Θεσσαλονίκη να φεύγουν σε τέτοιο χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να βρίσκονται μια ώρα περίπου πριν την αναχώρηση του πλοίου από Καβάλα προς Λίμνο, Λέσβο και Χίο. Αυτό είναι κάτι που ικανοποιεί ιδιαίτερα, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι φοιτητές που έχουμε στο Πανεπιστήμιο γίνουν πάρα πολύ από την Βόρειο Ελλάδα ειδικότερα, οπότε τους δίνουμε μια δυνατότητα να μην περιμένουν 6, 7, 8 ώρες πολλές φορές τα λεωφορεία εκεί από την Καβάλα για να μετακινούνται και να έρχονται και να φεύγουν άμεσα στους προορισμούς τους. Αυτό σημαίνει δηλαδή και ότι όσοι είναι από τη Χίο και σπουδάζουν στην Θεσσαλονίκη θα μπορούν να κάνουν λογικά κράτηση από την Λέσβο. Ναι, βεβαίως. Τα παιδιά που φεύγουν από εδώ, γιατί με το ίδιο πλοίο φεύγουν εκεί, είναι το πλοίο της άγονης γραμμής, το ξέρετε. Και περνάει και από Σάμμο και τα παιδιά που είναι δηλαδή στις σχολές της Σάμμο. Εμείς θα τους στείλουμε έγγραφο μόλις ξεκινήσει η γραμμή. Συγκεκριμένα θα έχει ξεκινήσει. Εμείς έχουμε δώσει την έγκριση. Περιμένουμε μόνο το ΚΤΕΛ της Λέσβου, το οποίο θέλει να βάλει δύο καινούργια λεωφορεία σε αυτή τη γραμμή. Και αυτό είναι βέβαια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και όχι απλά του Διοικητικού του Συμβουλίου. Μέχρι το τέλος του Γενάρη μας είπαν ότι θα έχει ληφθεί η απόφαση, θα έχουν προμηθευτεί τα δύο καινούργια πούλμαν και θα ξεκινήσει και η γραμμή στην οποία θα μας δώσουν ακριβώς και τα ωράρια. Οπότε δική μας ευθύνη, αλλά και του ΚΤΕΛ βέβαια Λέσβου που θα εκτελεί τη γραμμή, είναι ότι να ενημερώσουμε όλους τους φοιτητές, δηλαδή τον Britain του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τους Εντ-Βρυτάνης, και να ενημερώσουν με τη σειρά τους τους φοιτητές ότι μπορούν να ακολουθούν αυτή τη γραμμή πλέον, παίρνοντας ένα τηλέφωνο στα ΚΤΕΛ της Λέσβου και να κλείνουν την ημερομηνία που θα φεύγουν και θέλουν να αναχωρήσουν από οπουδήποτε από το Βόρειο Αιγαίο για να πάνε προς τη Βόρειο Ελλάδα. Και αντιστοίχως βέβαια την επιστροφή τους από εκεί στις ημερομηνίες που εκείνοι έχουν πλέον προαποφασίσει. Μια χαρά, φίλες και φίλοι. Πολύ ωραία ιδέα. Πολύ πρωτότυπη λύση. Να μπαίνουν στο λεωφορείο οι φοιτητές, το λεωφορείο να μπαίνει στο πλοίο, το πλοίο να φτάνει στον προορισμό του και από εκεί να βγαίνουν οι φοιτητές με το λεωφορείο, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς ταλαιπωρία και να πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Μια και κάναμε αναφορά στη Χίο πριν, να πούμε ότι έχουμε και μια άλλη είδηση για την οποία αύριο θα σας δείξουμε και σχετικό ρεπορτάζ, γιατί δεν προλάβαμε να το φτιάξουμε σήμερα. Θα σας μεταφέρουμε όμως την είδηση. Την ουρά στα σκέλια, όπως λένε εκεί οι κάτοικοι, έχουν βάλει από το πρωί τοπικές αρχές, Δήμος και Περιφέρεια, αφήνοντας τους χαλκούσους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους με τις δημιουργίες των ΜΑΤ. Οι δημιουργίες των ΜΑΤ βρίσκονται εκεί γιατί, όπως έχουμε πει και άλλοτε, στο Χαλκιός μεταφέρονται νέοι κίσκοι προκειμένου να μπορέσουν να μείνουν εκεί περισσότεροι πρόσφυγες. Πριν λίγο λοιπόν στο Χαλκιός έφτασαν ο αστυνομικός διευθυντής, συνοδευόμενος από την Εισαγγελία Χίου, με τους κατοίκους να τους υποδέχονται ειρωνικά, με χειροκροτήματα και κοδωνοκρουσίες από την Εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπου, στο προάβλιο της οποίας παραμένουν συγκεντρωμένοι. Η μεταφορά των οικίσκων συνεχίζεται ανεμπόδιστα, με τον αστυνομικό διευθυντή να έχει δώσει ρητή εντολή οποιοδήποτε προβάλλει αντίσταση να συλληφθεί, παρακαλώ. Οι κάτοικοι του Χαλκιούς διαμαρτύρονται ότι η τοποθέτηση των 50 οικίσκων δεν θα λύσει το πρόβλημα, καθώς οι ίδιοι διαπιστώνουν στην πράξη τη βούληση της κυβέρνησης να αυξήσει απροσδιόριστα τις θέσεις των διαμενόντων προσφύγων και μεταναστών. Δεν σέβεστε μία μικρή κοινωνία 600 μονίμων κατοίκων. Παραβιάζετε την κανονικότητά της, φορτώνοντάς την με το βάρος διαμονής χιλιάδων μεταναστών, ορίονται ενώπιον της εισαγγελέως. Αύριο θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ, αγαπητοί φίλοι. Να πάμε και σε μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου από το Δήμο Καλλιμνίων τώρα. Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι η υπηρεσία δημοτολογίου του Δήμου Καλλιμνίων θα παραμείνει κλειστή από τις 12 πρώτου του 2018 και ώρα 3 έως και τις 21 πρώτου του 2018 και ώρα 3 πάλι. Επίσης, η υπηρεσία ληξιαρχείου του Δήμου θα παραμείνει κλειστή από τις 16 πρώτου 2018 και ώρα 3 έως τις 21 πρώτου 2018 και ώρα 3. Η διακοπή λειτουργίας οφείλεται των συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου, φίλες και φίλοι, γίνεται λόγω μετάπτωσης από το παλιό σύστημα δημοτολογίου ληξιαρχείου στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μητρώου Πολιτών, η οποία τίθεται σε λειτουργία σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα λεπτό ακόμη να μεταφέρουμε. Λοιπόν,
Έχουμε εδώ και μία άλλη σημαντική ενημέρωση, αγαπητοί φίλοι. Έχει να κάνει με τον φόρο διαμονής στα τουριστικά καταλήμματα, κάτι που απασχολεί κυρίως τα κατεξοχήν τουριστικά νησιά. Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, λοιπόν, κυρία Χριστιάνα Καλογύρου, υπέβαλε αίτημα στην Υφυπουργό Οικονομικών, κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, για την εξαίρεση των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από την επιβολή του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλήμματα. Το πλήρες κείμενο της επιστολής είναι το εξής. Με την παρούσα θα θέλαμε να ζητήσουμε την εξαίρεση της επιβολής του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλήμματα των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Είναι γνωστό ότι μία από τις επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος αφορά στον τομέα του τουρισμού. Για το λόγο αυτό, από τους εμπλεκόμενους κατά αρμοδιότητα φορείς γίνονται συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες αναστροφής του δυσμενούς κλίματος και αντιμετώπισης των επιπτώσεων, οι οποίες έχουν αρχίσει να αποδίδουν, και αυτό αποτυπώνεται ήδη στα αποτελέσματα του 2017. Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα έσοδα του τομέα τουρισμού στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχονται μόλις στο 1% των αντίστοιχων συνολικών εσόδων της χώρας. Κατά συνέπεια, και με δεδομένο ότι στον προϋπολογισμό του 2018 τα προβλεπόμενα έσοδα που θα προκύψουν από την επιβολή φόρου διαμονής στο σύνολο της χώρας ανέρχονται σε 74 εκατομμύρια, το αντίστοιχο εκτιμόμενο ποσό για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δεν θα ξεπεράσει τις 740.000 ευρώ. Θα θέλαμε ιδιαιτέρως, λέει η κυρία Καλογύρου, να τονίσουμε ότι στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τα καταλήμματα είναι μικρού μεγέθους, οικογενειακές επιχειρήσεις με χαμηλό κόστος διανυκτέρευσης, τα ποσοστά πληρότητας είναι χαμηλά, η τουριστική περίοδος είναι πολύ μικρότερη από ό,τι στην υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα και κατά συνέπεια ο οριζόντιος μη αναλογικός φόρος διαμονής δημιουργεί μεγαλύτερες ποσοστιαίες επιβαρύνσεις με συνακόλουθη επίπτωση στη δημιουργία δυσμενών συνθήκων ανταγωνιστικότητας και τελικά ανατίθεται ακόμη και θέμα βιωσιμότητας. Αυτά και σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί φίλοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί.